Ξύλο με γροθιά και μπουνιές δέχτηκε ανέτεια από δύο νεαρούς, ένας 26χρονος που απολάμβανε τη βόλτα του στο κέντρο του Ηρακλείου, μάνδρες της άμεσης δράσης να εντοπίζουν τους δράστες και να τους οδηγούν στο αστυνομικό μέγαρο. Οι δύο δράστες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς σε βάρος τους δεν υποβλήθηκε μήνυση από τον νεαρό φοιτητή. Παρά τις συστάσεις της αστυνομίας, οι θερμόαιμοι νεαροί προκάλεσαν αρχικά φθορές σε γιο ταχύ αυτοκινήτο ενός διασώση του ΕΚΑΒ στο τομέα της Αλικαρνασσού, λίγα βήματα από το αστυνομικό μέγαρο, ενώ στη συνέχεια ξυλοκόπησαν τον διασώστη, ο οποίος τους ζήτησε το λόγο. Το πιστατικό, από ό,τι ξέρω, έχει λάβει χώρο κατά τις 3.30 τα ξημερώματα, με μια επίθεση από δύο άτομα σε συνάδελφων υπηρεσία στο τομέα της Αλικαρνασσού. Δύο κύριοι αυτοί αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από άλλο ξυλοδαρμό στο κέντρο του Ηρακλείου, οι οποίοι από ό,τι ξέρουμε δεν τους έγινε μήνυση και αφέθηκαν ελεύθεροι από το αστυνομικό μέγαρο και, και μόλις φύγαν από εκεί ερχόμενοι προς το ΕΚΑΒ του στην Εγκανάσο, χτυπήσαν από ό,τι ξέρω το ασθενοφόρο χωρίς να του προκαλέσουν ζημιές και προκαλέσαν ζημιές στο ιδιωτικό αυτοκίνητο του συνάδελφου που ήταν η υπηρεσία. Με θλαστικά τραύματα στο κεφάλι, ο διασώστης του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Παγνί, όπου και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση. Ακούγοντας προφανώς το θόρυβο ο συνάδελφος, τουλάχιστον μέχρι ό,τι ξέρουμε αυτή τη στιγμή, βγήκε έξω λογικά να του ζητήσει το λόγο και αυτοί μεταξύ του επιτέθηκαν πολύ βαριά από ό,τι ξέρουμε. Είναι αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στην αυτοχειρουργική του Παγνί. Περιμένουμε τα νέα από τους γιατρούς. Υπάρχουν θλαστικά, δύο θλαστικά στο κεφάλι. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να γυρίσει γρήγορα κοντά μας. Ο διασώστης περιέγραψε τους δράστες, οι οποίοι φέρονται να είναι τα ίδια άτομα που ξυλοκόπησαν τον 26χρονο στο κέντρο, με την αστυνομία να εντοπίζει και να συλλαμβάνει δύο ημιδαπούς νεαρούς ηλικίας 22 και 23 ετών. Είμαστε απογοητευμένοι, σηκωνόμαστε να πάμε στη δουλειά μας και μας σχένουν τέτοια περιστατικά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα θέμα, τίθεται σοβαρό για τον τομέα της Αλικαρνασσού στο σημείο που είναι, είναι απόμονο μέρος. Νομίζω ότι από αύριο θα ξεκινήσει μια διαδικασία μεταστέγασης και αίτησης προς όλους τους αρμόδιους φορείς, το ΕΚΑΒ, τους Δήμους για μεταστέγαση του τομέα Αλικαρνασσού. Σύμφωνα με τον κύριο Καλογιαννάκη, και πριν από 1,5 χρόνο, δράστες διέριξαν τον επίμαχο τομέα του ΕΚΑΒ και έγιναν καπνός με το ασθενοφόρο. Είχαν σπάσει το τομέα, είχαν πάρει το κλειδί του εφεδρικού αυτοκίνητου και είχαν πάρει το ασθενοφόρο και είχαν φύγει. Οποιοδήποτε φεύγει από το μέγαρο περπατώντας, μας βλέπει μπροστά του, είναι πολύ επικίνδυνο και πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι, να φύγουμε από το σημείο εκείνο.